βρόνταει ο Όλυμπος και πάλι στην Κιώνα πέφτουν κεραυνοί, σιούν τις στεριές και τα πελάγι, όπλων ακούγεται κλαγκί. Νέο Αντάρτικο γεννέται να αγωνιστεί για ελευθεριά και τους φασίστες εκδικείται όπου τους βρει με άτρια. Και τους φασίστες εκδικείται όπου τους βρει με άτρια. Δεν ξεχνάμε τη θυσία σας. Είσαστε εσείς που δικαιώνει ο άνθρωπος αυτός ο γίγας. Ορκιζόμαστε στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ηρώων του λαού μας ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια ταξική γραμμή πάλης. Τιμή και δόξα στα 70 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, εμπρός ακόμα μια φορά. Κράτα της λευτεριάς τη δάδα, στα δυο σου χέρια τα γερά. Τρία χρόνια ένοπλης ταξικής σύγκρουσης. Εβδομήντα χρόνια μετά, τα ίχνη στα βουνά μαρτυρούν τι έγινε. Μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Εγώ, παιδί του λαού της Ελλάδας και μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού, ορκίζομαι να πολεμήσω με το όπλο στο χέρι, να χύσω το αίμα μου και να δώσω και την ίδια μου τη ζωή για να διώξω από τα χώματα της πατρίδας μου και τον τελευταίο ξένο κατακτητή. Ιδανικό μου έχω τη ελεύθερη και ισχυρή Δημοκρατική Ελλάδα και την πρόοδο και ευημερία του λαού. Και στην υπηρεσία του ιδανικού μου θέτω το όπλο μου και τη ζωή μου. Πώς γεννήθηκαν τέτοιοι λαϊκοί αγωνιστές, τέτοιοι ήρωες? Από πού άντλησαν τη δύναμη να σηκώσουν το φοβερό βάρος αυτού του άνισου πολέμου, αψηφώντας το θάνατο? Γιατί ο δίκαιος και ηρωικός αγώνας τους συνάντησε τη λυσαλαία αντίδραση του αντιπάλου, που συνεχίζεται ως σήμερα με τη διαστρέβλωση και τη συκοφάντησή του? Τι ήταν τελικά ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας? Η απάντηση στα ερωτήματα προϋποθέτει μία ανασκόπηση στα βασικά γεγονότα που προηγήθηκαν. Περίοδο της βάρβαρης ιταλικής, γερμανικής και βουλγάρικης κατοχής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ως εμπνευστής, καθοδηγητής και αιμοδότης της αιαμικής αντίστασης, κέρδισε το σεβασμό και την εμπιστοσύνη της πλειονότητας του λαού. Το ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, έδωσε 600 μάχες με τα φασιστικά στρατεύματα και απελευθέρωσε τα 2/3 της Ελλάδας. Στην ελεύθερη Ελλάδα δημιουργήθηκαν νέοι λαϊκοί θεσμοί. Η προσφορά του ΚΚΕ παραμένει απαράγραπτη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έλυσε το πρόβλημα της πάλης για την εργατική εξουσία κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα
ή έστω το 1944, όταν διαμορφώθηκε επαναστατική κατάσταση. Ακολουθώντας την πολιτική της Εθνικής Ενότητας, οδηγήθηκε το Μάη του 1944 στη Συμφωνία του Λιβάνου και το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου στη Συμφωνία της Καζέρτας, συμμετέχοντας στην αστική κυβέρνηση Παπανδρέου, που μαζί με τους Βρετανούς απεργάζονταν το τσάκισμα του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Στις 12 Οκτώβρη 1944, ο γερμανικός στρατός εγκαταλείπει την Αθήνα. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Ο Ελλάς παρελάβνει και ο λαός πανηγυρίζει στους δρόμους. Η απελευθέρωση βρίσκει τις αστικές δυνάμεις σε ανυποληψία. Δεν μπορούν να χειραγωγήσουν τη λαϊκή μάζα όπως παλιά, στιγματισμένες από τη στάση τους στην κατοχή, όπου είτε συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, είτε μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο και σχεδίαζαν την επάνωδό τους στην εξουσία, είτε απήχαν από τον αγώνα. Όμως είναι αποφασισμένες να εκπληρώσουν το αντιλαϊκό τους έργο με κάθε μέσο και με τη βοήθεια των όπλων των ισχυρότερων καπιταλιστικών κρατών. Στις 15 Οκτώβρη μπαίνουν στην Αθήνα αγγλικά στρατεύματα. Στις 18 Οκτώβρη καταφτάνει η αστική κυβέρνηση με επικεφαλής το Γεώργιο Παπανδρέου. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Άγγλος στρατηγός Σκόμπι. Πρώτη επιδίωξή τους, ο αφοπλισμός του Ελλάς. Από το πρωί της Δευτέρας Δεκέμβρη 1944, ισχυρές βρετανικές ενισχύσεις αποβιβάζονται στο Φάληρο, έχοντας σαφείς οδηγίες από τον Τζόρτσιλ. «Μη διστάσετε να ενεργήσετε, ως να ευρίσκεστε σε μια μόλις καταληφθήσα υπό του στρατού πόλη, όπου έχει εκραγεί επαναστατικό κίνημα. Πρέπει να κρατήσομεν την Αθήναν και να επιβληθώμεν και με αιματοχυσίαν, αν αυτή είναι απαραίτητος». Οι λαϊκές διαδηλώσεις στις 3 και 4 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα ενάντια στο τελεσίγραφο των Παπανδρέου Σκόμπι, που αξιώνουν αφοπλισμό του Ελλάς και ενάντια στην τρομοκρατία, πνίγονται στο αίμα. They were shouting slogans and carrying banners of the left parties of Greece, Britain, Russia and the United States. When the head of the procession was level with the unknown warrior's tomb, the police in their headquarters opened fire. Several demonstrators fell, but the rest continued to march forward, still shouting their cries, their banners streaming in the breeze. There was another burst of firing, including machine gun fire, and the procession scattered. After a few minutes, the demonstrators reformed and continued their march, and again the police opened fire. Then I saw two women lying on the road in pools of blood, and 10 or 12 men crumpled in the gutters. As far as I could see, the demonstrators were not armed. Αρχίζει ο ηρωικός Δεκέμβρης. Been dropping right in the center of Athens. Spitfire circled Lickavitov Hill to start rebel concentrations beyond. It's been an afternoon of shot and shell.
Ο Ελλάς μάχεται γενναία στις συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά, όμως κάτω από το βάρος της Βρετανικής στρατιωτικής δύναμης υποχωρεί. Στις 12 Φλεβάρι 1945 υπογράφεται η απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκιζας και ο Ελλάς παραδίδει το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού του. Ο εγχώριος και ξένος ταξικός εχθρός του λαού επεδίωξε να συντρίψει ολοκληρωτικά το λαϊκό κίνημα. Τυφλωμένοι από την αντιλαϊκή λύσα τους οι μοναρχοφασίστες και τα ξένα αφεντικά τους σκοτώνουν αδιάκριτα άντρες και γυναίκες. Καθημερινά σφαγές και εκτελέσεις. Καθημερινά καινούργιοι τάφοι. Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του, φιλελεύθεροι και βασιλικοί, κάθε είδους κοινωνικά κατακάθια, συνεργάτες των Γερμανών και μαυραγωρίτες, όλοι μαζί, ξεκινούν μία έξαλλη εκστρατεία διώξεων, δολοφονιών, βασανισμών, υπό την υψηλή εποπτεία της Βρετανικής στρατιωτικής αποστολής, που παραμένει στην Ελλάδα για να εξασφαλίσει την εδραίωση της αστικής εξουσίας. Η ανασυγκρότηση της καπιταλιστικής οικονομίας είναι η πρώτη προτεραιότητά τους. Ο υπουργός Κωνσταντίνος Ρέντης ομολογεί ότι μέχρι το Δεκέμβρη του 1945 διώχθηκαν 80.000 αγωνιστές της αιαμικής και ελασίτικης αντίστασης και εκκρεμούσαν δικογραφίες για άλλους 48.000 αγωνιστές. 40.000 είναι φυλακισμένοι. Μέχρι τις 12 Φλεβάρι 1946 έχουν γίνει 1.192 δολοφονίες, 6.000 τρομοκρατικές πράξεις, 165 βιασμοί γυναικών, 6.587 ληστείες, 572 επιδρομές σε τυπογραφία. Η υπομονή μας έχει όρια, διαμηνύει ο γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης στις 22 Αυγούστου 1945, προειδοποιώντας ότι χιλιάδες αγωνιστές συγκρατούνται μόνο από την λαϊκοδημοκρατική πειθαρχία και δεν απαντούν με τα όπλα στην άνανδρη επίθεση του αστικού κράτους. Πολλοί κόσμος, όπως και εγώ προσωπικά, γιατί αναγκάστηκα να βγω στο βουνό, γιατί ήθελα να με στείλουν εξορία. Όλοι είχαμε στο βουνό τον κόσμο μας. Και βγήκαμε. Εγώ τα πράγματα μας όλα τα μοιράσαμε στα ξένα τα σπίτια, γιατί καίγανε τα σπίτια μας. Αυτό εφόσον έγινε, άρχισαν να περισσεύουν αυτοί που φεύγουν και κρυφά γύρω στα χωριά, στα βουνά, κρυβότανε, το βράδυ ερχόταν για φαΐ και έφευγαν. Η δεύτερη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που συνήλθε στην Αθήνα από τις 12 έως τις 15 Φλεβάρι 1946 αποφασίζει την έναρξη του ένοπλου αγώνα, με προοδευτική όμως ανάπτυξή του και ως μέσον πίεσης για ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις. Το ΚΚΕ παραμένει εγκλωβισμένο στην ουτοπική θέση για λαοκρατική διακυβέρνηση ως ενδιάμεσο στάδιο για το σοσιαλισμό, χωρίς κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας. Η τακτική του βλέποντας και κάνοντας θα βαρύνει καθοριστικά στην εξέλιξη του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βράδυ της 30ης προς την 31η Μάρτη 1946, ομάδα ανταρτών καταδιωκόμενων από την Πιερία μπήκε στο λιτόχωρο και επιτέθηκε στο σταθμόχωρο φυλακής.
Πρέπει να πάρουμε τα όπλα να αμυνθούμε μπροστά στην τρομοκρατία και τους εξευτελισμούς που μας κάνουν οι αντιπαλοί μας. Παίρνει απόφαση, εγκρίνουμε τη δεύτερη ολομέλεια του κόμματος, που ήταν το Φλεβάρι 14 με 15 Φλεβαρίου. Ήταν εμείς, την ανάλυση αυτή έγινε στα μέσα του Μαρτίου. Την ίδια μέρα γίνονταν οι εκλογές που οργάνωσε το αστικό κράτος, σε καθεστώς τρομοκρατίας και απροκάλυπτης νοθείας. Είχαμε όλη την Ελλάδα στα χέρια μας και μας συμπήρε ο εχθρός. Όλο το λαό μαζί μας. Παραδώσαμε τα όπλα, τα παραδώσαμε. Υπάρχει μεγαλύτερο έσχος για ένα επαναστατικό κόμμα. Δεν υπάρχει. Παράδοση των όπλων. Σύντροφοι, οι γέροι Ρουμελιώτες, είναι εδώ ο γέρος Ρουμελιώτες που ήρθε και με τσέχλια. Γιατί τα παραδώσετε τα όπλα. Ξέρω αυτή τη παραδόση του 21. Τρώγανε καρπαλιές, μας κυνηγούσαν, ούτε το ριζοσπάσι δεν μπορούσαν να πουλήσουν. Πήρα λιγορέκα του ολομέλεια. Πέρασμα, συναντήσεις, μαζική λαϊκή αυτόμενη. Εσωτερικά συμφιλίωση. Ενότητα του λαού και απόκρουση της αντίστασης, της αντίδρασης των Μπουράκηδων και των Σούριδων και των άλλων των ΜΕ, μαζική λαϊκή και τη σχή με μαζική λαϊκή αυτόμενη. Αυτή τη γραμμή. Έδωσε νόημα και εσωκομματικά επαναφορά του κόμματος στις βολσεβίκικες νόρμες. Βγαίνει κάποιος και λέει μας στήσαν πακλονόφλουδα με την αποχύση. Αυτό συνόφι είναι πολιτική εκτίμηση που μπορείς να την ανατρέψεις. Ποιος ήταν ο σκοπός? Εγώ λέω οπορτουνιστική αυταπάτη να πιστεύουμε ότι θα παίρναμε τις εκλογές την πλειοψηφία τότε και θα παίρναμε την εξουσία και θα περνούσαμε και στο σοσιαλισμό. Αυταπάτη οπορτουνιστική σύντροφη. Όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι τι θα γινόταν, ποια είναι η ειρηνική σύντροφη, όπως μας έσφαξαν στο Βόρο, μας έσφαξε ο Μαγκανάς και τα λοιπά, τέτοιο πράγμα μάλιστα. Τέτοια ειρηνική επικράτηση θα υπήρχε στην Ελλάδα. Σωστή ήταν η απόφαση για δεύτερο ενεπλόγων. Σωστή ήταν. Δικαιώθηκε και πολιτικά δεν μας ζημίωσε αυτό. Μπορούσαμε να πάρουμε την εξουσία, αν δεν την παίρναμε και αν δεν αρχίζαμε τον ένοπλο αγώνα, πολιτικά δεν θα ήμασταν καλύτερα. Η επίθεση στο Λιτόχωρο έδωσε το σήμα για το ξεδίπλωμα της ένοπλης πάλης. Μετά το χτύπημα στο Λιτόχωρο, η έξοδος στα βουνά γίνεται οργανωμένα και μαζικότερα. Το καλοκαίρι του 1946, πάνω από 4.000 αντάρτες στη Μακεδονία και στη Ρούμελη οργανώνονται σε συγκροτήματα και αρχίζουν να ελευθερώνουν τα χωριά από τις συμμορίες και τη χωροφυλακή. Στην Πελοπόννησο ομάδες ανταρτών δρούν στον Πάρνωνα, στον Ταΐγετο και στο Μέναλο. Το αστικό κράτος απαντάει με καθαριστικές επιχειρήσεις που δεν φέρνουν αποτέλεσμα, καθώς δεν είναι ακόμα σε θέση να αντιπαρατάξει ισχυρό στρατό. Πολλοί στρατιώτες γνωρίζουν ότι οι αντάρτες έχουν δίκιο και δείχνουν απρόθυμοι να χτυπηθούν μαζί τους. Μέσα στο στρατό υπάρχουν ακόμη πολλές οργανωμένες δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Τον Ιούνιο του 1946 ψηφίζεται το τρίτο ψήφισμα που προβλέπει την ποινή του θανάτου για πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους. Συγκροτούνται έκτακτα στρατοδικεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και αρχίζουν οι καταδίκες σε θάνατο. Η αυλαία των εκτελέσεων σηκώνεται πριν το χάραμα της 16ης Ιούλη 1946. Του φεκίζονται στις φυλακές Επταπυργίου Θεσσαλονίκης οι κομμουνιστές Θεοχάρης Απρανίδης και Γιώργος Καλέμος. Στις 26 Ιούλη του φεκίζεται στα Γιαννιτσά η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε από στρατοδικείο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η νεαρή κομμουνίστρια, δασκάλα, Ειρήνη Γκίνη. Μουσική
Στο σημείο αυτό αξίζει μία αναφορά στην ιδιαίτερη προσφορά των Σλαβομακεδόνων σε εκείνο τον επικό αγώνα. Χιλιάδες νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, όλοι τους πάλεψαν μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χωρίς να υπολογίζουν θυσίες. Μέχρι το τέλος της ένοπλης ταξικής αναμέτρησης, εκτελέστηκαν 3.033 αγωνιστές και αγωνίστριες. Μόνο το έκτακτο στρατοδικείο στην Τρίπολη έστειλε για εκτέλεση 259 και καταδίκασε στη φυλακή εκατοντάδες άλλους. Εκεί το Δεκέμβρη του 1947 εκτελέστηκε η δασκάλα Αθηνά Μπενέκου, στέλεχος του ΚΚΕ. Πριν πέσει φώναξε: «Εδώ, στον τόπο που τοποτίζεται με το αίμα μου, αύριο θα έρχονται τα παιδιά σας να τον ρένουν με λουλούδια». Το ΚΚΕ τίμησε τη θυσία της. Στις 28 Οκτώβρη 1946, οι αντάρτικες ομάδες συσκέπτονται στην τοποθεσία Τσούκα, στην οροσειρά των Θεσσαλικών Αντιχασίων. Η σύσκεψη αποφασίζει την ίδρυση Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών με επικεφαλής τον Μάρκο Βαφιάδη και εκδίδει τη διαταγή με αριθμό 1. Έχοντας υπόψη ότι είναι όρημη η ανάγκη της δημιουργίας συντονιστικού οργάνου για το συντονισμό και την καθοδήγηση του όλου ανταρτικού αγώνα, αποφασίζουμε την δημιουργία Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών, στο οποίο θα υπάγονται τα αρχηγεία ανταρτών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ρούμελης. Στις 8 Δεκέμβρη 1946 εκδίδεται το πρώτο πολυγραφημένο φύλλο της εφημερίδας «Εξόρμηση». Στις 27 Δεκέμβρη 1946 το Γενικό Αρχηγείο ονομάζει τα αντάρτικα τμήματα «Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας». Δημιουργούνται περιφερειακά αρχηγεία και αρχηγεία περιοχών. Ξεκινάει η προετοιμασία για τη μετατροπή του Αντάρτικου Πολέμου σε τακτικό. Συγκροτούνται τα τάγματα. Την άνοιξη του 1947 σχηματίζονται οι ταξιαρχίες με δύναμη 3 ταγμάτων μέχρι 1.000 μαχητές και μαχήτριες, διαθέτοντας επιτελείο υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαβιβάσεων, μεταφορών και επιμελητεία. Σε μάχες στη Δυτική Μακεδονία κάνει την εμφάνισή του το πυροβολικό. Το Σεπτέμβριο του 1947 συγκαλείται η ιστορική τρίτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που αποφάσισε τη γενίκευση του ένοπλου αγώνα με το σύνθημα «Όλοι στάρματα, όλα για την νίκη». Τον Αύγουστο του 1948, ολοκληρώνοντας τη μετατροπή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας σε τακτικό στρατό, ιδρύεται το Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Νίκο Ζαχαριάδη και δημιουργούνται 9 μεραρχίες, ενώ υπήρχαν και τα ανεξάρτητα τάγματα σε νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου και την Κρήτη. Ακόμη, ιδρύεται το Κεντρικό Γενικό Αρχηγείο Νότιας Ελλάδας με διοικητή τον Κώστα Καραγιώργη. Το πρόβλημα του ανεφοδιασμού λύνεται κυρίως με επιθέσεις σε αστικά κέντρα και κομοπόλεις, εκεί που βρίσκονται ισχυρά οχυρωμένες οι αποθήκες του στρατού. Οι κάτοικοι των χωριών πεινάνε το ίδιο με τους αντάρτες, προσφέρουν όμως από το υστέρημά τους. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας είναι ένας άλλου τύπου στρατός, γιατί άλλου τύπου ήταν και ο πόλεμος που διεξήγαγε από την πλευρά του. Ήταν πόλεμος δίκαιος, που αντικειμενικά έκφραζε τα συμφέροντα των καταπιεσμένων, της εργατικής τάξης, της εξαθλειωμένης αγροτιάς, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της πόλης, με τη συμπαράσταση των νεαρών ακόμη σοσιαλιστικών χωρών απέναντι στους καταπιεστές και εκμεταλλευτές τους, την ελληνική αστική τάξη και τα κόμματά της, με τη στήριξη των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους,
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Μεγάλη Βρετανία. Η φωνή των μαχητών και των μαχητριών είχε και σήμερα ακατάβλητη. Παλεύουμε για να μπορέσουμε εμείς, τα αδέλφια μας και τα παιδιά μας, να φάμε γλυκό ψωμί και να κάνουμε τη χαρά καθημερινό σύντροφο της ζωής μας. Όχι αλυπίνα, δυστυχία και κακομοιριά. Είμαστε ο καινούριος κόσμος και κλείνουμε μέσα μας τη δύναμη που έχει η ζωή για να τραβάει μπροστά. Αυτά τα λόγια των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αποκαλύπτουν την πηγή της ακατανίκητης ψυχικής δύναμής τους απέναντι στον πάνοπλο και πολλαπλάσιο αριθμητικά αστικό στρατό. Το μυστικό για το ηθικό μεγαλείο του Δουσουέ που κατέπλητε και κατατρόμαζε την αστική τάξη και τους ξένους συμμάχους της. Πίστευαν στο δίκιο τους. Γι' αυτό πολεμούσαν καλά. Είχαν συνείδηση για το χρέος τους. Γι' αυτό πειθαρχούσαν στην ομάδα τους και πέθαιναν όταν χρειαζόταν. Έχοντας νιώσει μέσα στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας πώς μπορεί να είναι ο νέος κόσμος της αληθινής αδελφοσύνης, της συντροφικότητας, της αλληλοσυμπαράστασης, της ισότιμης συμμετοχής και ελέγχου στα κοινά, προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να γυρίσουν στη ζούγκλα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Αυτή η αλήθεια ισχύει ακόμη περισσότερο για τις διπλά καταπιεσμένες στον καπιταλισμό μαχήτριες. Το υπερόπλο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η μεγαλειώδης ηθική υπεροχή του, δεν ξεπήδησε αυθόρμητα και τυχαία. Σμιλεύτηκε στο καμίνι του ταξικού πολέμου, με οργανωμένη στρατιωτική εκπαίδευση και επεξεργασμένη πολιτική, ιδεολογική, διαπαιδαγωγητική δουλειά για τη διαμόρφωση συνειδητών ταξικών αγωνιστών με επίγνωση του γιατί και με ποιο τρόπο πολεμούν. Όλη η οργάνωση και λειτουργία του Δημοκρατικού Στρατού σε ένα πράγμα αποσκοπούσε. Στην καλλιέργεια ανθρώπινων προσωπικότητων με κρίση, βούληση και συνέστημα, με συνείδηση δηλαδή της ανθρωπιάς τους. Από αυτές τις ψυχικές αρετές τους εξαρτιόταν άλλωστε και η ικανότητά τους να πείθουν τον άμαχο πληθυσμό, να συσφίγγουν τους δεσμούς τους μαζί του και να αποσπούν δυνάμεις από τον αστικό στρατό. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη στελέχωση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τη μαχητική ικανότητά του έπαιξαν οι στρατιωτικές σχολές του. Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου. 6 σειρές ανθιπολοχαγών αποφυτούν από τη Σχολή Αξιωματικών του Κλιμακίου Γενικού Αρχηγείου Νότιας Ελλάδας που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 1948. Σχολή Αξιωματικών ιδρύει το Αρχηγείο Πελοποννήσου στην οποία φυτούν 130 μαθητές, ανάμεσά τους 7 γυναίκες. Δημιουργήθηκαν επίσης σχολές υπαξιωματικών πεζικού, μηχανικών, σαμποτέρ, ελεύθερων σκοπευτών, διαβιβάσεων, τεχνικών διαβιβαστών. Με μεγάλη φροντίδα λειτουργούν και οι σχολές υγειονομικού. Από τη Σχολή Νοσοκόμων αποφύτησαν πάνω από 300 άντρες και γυναίκες. Από τη Σχολή Μεσαίων Υγειονομικών Στελεχών αποφύτησαν συνολικά 152 και ακολούθησε νέα σειρά με άλλους 75. Μέχρι το τέλος του πολέμου, από τις σχολές του Δημοκρατικού Στρατού αποφύτησαν σχεδόν 3.000 με το βαθμό του ανθιπολοχαγού. Πάνω από 800 ήταν γυναίκες, στελέχοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί. Μην νομίζετε ότι η σχολή υπαξιωματικών είναι καμία σχολή που τρώγαν και πίνανε και κάνανε μαθήματα. Μαθήματα και πόλεμο. Αφού ήταν και οι επίλεκτοι, πήγαιναν στις πιο δύσκολες αποστολές. Το βασικό σχολείο πολιτικής διαπαιδαγώγησης των μαχητών ήταν οι Δημοκρατικές Συνελεύσεις της Δημηρίας. Στις Δημοκρατικές Συνελεύσεις ο μαχητής λέει χωρίς κίνδυνο να παραξηγηθεί από κανέναν ό,τι σκέφτεται, όλα τα παράπονά του και τους καημούς του
και γνωρίζει την κατανόηση από τους αξιωματικούς και διοικητές του. Είναι το εργαστήρι όπως φυρηλατεί τα διάκοπα ο λαϊκός επαναστατικός στρατός μας. Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της πολιτικής και διαπαιδαγωγητικής δουλειάς έπαιζε ο καινοτόμος θεσμός του Πολιτικού Επίτροπου. Υπήρχε διοικητής και υπήρχε και επίτροπος. Ποια ήταν ο ρόλος του επιτρόπου, ποιος ήταν ο ρόλος του επιτρόπου και ποιος ήταν ο ρόλος του διοικητού. Ο επίτροπος ήταν να είναι πάντοτε με τον αντάρτη. Θα μου πεις, μα και ο διοικητής δεν ήταν με τον αντάρτη. Ήτανε. Αλλά αυτός είχε την άμεση επαφή, τη φροντίδα για το αντάρτη την είχε ο επίτροπος. Ο πολιτικός επίτροπος, χωρίς να μοιράζεται τη διοικητική εξουσία του στρατιωτικού διοικητή, απασχολείται με όλα τα ζητήματα των μαχητών. Την εκπαίδευση, τη διαφώτιση, την τροφή τους, το ρουχισμό, τη συμπεριφορά και τη φροντίδα προς το μαχητή. Με μια λέξη, απασχολείται με την ηθικοπολιτική προετοιμασία του μαχητή για να γίνει πειθαρχικός και αποφασιστικός αγωνιστής που ξέρει γιατί πολεμάει και γιατί πρέπει να νικήσει. Εκατοντάδες δάσκαλοι και φοιτητές αναλαμβάνουν το διπλό καθήκον του πολέμου ενάντια στον αντίπαλο και ενάντια στην αγραμματοσύνη. Χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες ανάμεσα στις μάχες συνεχίζουν να μάχονται για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Εφημερίδες, λογοτεχνικά κείμενα, βιβλία, δελτία ειδήσεων κατακλείζουν καθημερινά τα τμήματά τους. Διάβασμα, ατομικό και ομαδικό, ενθαρρύνεται επίμονα. Γίνονται μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, ιστορίας του εργατικού κινήματος, μαθήματα για το πρόγραμμα και το καταστατικό του ΚΚΕ, ενώ παράλληλα οργανώνονται καλλιτεχνικές βραδιές με τραγούδι, χορό, ποίηση και μουσική. Το εκδοτικό «Ελεύθερη Ελλάδα» που συγκροτήθηκε, έκδοσε μόνο το 1948, 67 βιβλία σε χιλιάδες αντίτυπα. Το τραγούδι και ο χορός αποτελούν καταλυτικά μέσα εμψύχωσης σε δύσκολες αποστολές και δραματικές στιγμές. Ακόμη, είχαν οργανωθεί θίασος και κινηματογραφικό συνεργείο. Στις 16 Ιούλη 1947, στις 7 το πρωί, ξεκίνησε τις εκπομπές του ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα». Προσοχή, προσοχή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίνει κάθε μέρα δύο εκπομπές. Μια το πρωί ώρα 7 σε μήκος βραχαίων κυμάτων 38 και μια το βράδυ ώρα 8 σε μήκος βραχαίων κυμάτων 44. Από σήμερα, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας και ο λαός μας έχουν τον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό του. Δίπλα στο κροτάλισμα των πολυβόλων θα ακούγεται η βροντερή φωνή του. Η φωνή της αλήθειας. Στις ελεηνές ψευδολογίες του μοναρχοφασισμού θα αντιπαρατάσσεται η φωνή του δικαίου, η φωνή που βγαίνει μέσα από τα φιλοκάρδια του ηρωικού λαού μας και τη φωνή αυτή καμιά δύναμη δεν μπορεί να την πνίξει. Δίπλα στη μάχη του μετόπου θα δώσουμε και τη μάχη της διαφώτισης. Μεταδώστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γνωρίστε στο τελευταίο σπίτι τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το καλοκαίρι, μόρια και ρουμέλι.
συμμετοχή της γυναίκας σε μάχημα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ήταν πρωτοφανής σε σύγκριση με την μέχρι τότε ιστορία του πολέμου. Το 1/4 της συνολικής του δύναμης ήταν μαχήτριες. Οι γυναίκες που λόγω της κυρίαρχης εκείνα τα χρόνια αντιδραστικής αντίληψης για την κατωτερότητα του φίλου τους, δεν μπορούσαν να διαβούν ούτε έξω από το καφενείο του χωριού τους. Πέρασαν από την αφάνεια στο προσκήνιο της ιστορίας. Συνδέθηκαν με την πιο πρωτοπόρα ιδεολογία και τα πιο υψηλά ιδανικά, πολεμώντας εισάξια με τους άνδρες για την πραγματοποίησή τους. Εκατοντάδες αναδείχτηκαν πολιτικές επίτροποι, διοικητές, ακόμα περισσότερες παρασημοφορήθηκαν. Τον Οκτώβριο του 1948 ιδρύθηκε η Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών με βασικό στόχο να διαπαιδαγωγεί τις μαχήτριες μέλη της στο λαϊκό δημοκρατικό πνεύμα, στο πνεύμα του αγώνα. Τα κορίτσια ήταν παλικάρια. Οι γυναίκες πολέμησαν. Οι αντάρτες οι δικοί μας ήταν πολύ αξιοπρεπείς. Ποτέ να μην ακούσετε εσείς οι νέοι ότι οι αντάρτες κάναν κίνδυνο στα κορίτσια. Η πειθαρχία που υπήρχε εκεί, ούτε κουβέντα άσχημη. Ούτε κουβέντα. Όχι πείραγμα. 120 άντρες ήμουν μόνη. Και κοιμόμουν στη σκηνή, με πόσες παίρνει σκηνή, ξέρω κι εγώ πόσες παίρνει. Μόνη. Και έπιασα μια γωνία από την κουβέρνα μου και κοιμόμουν. Όταν κοιμόμουν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Η συνύπαρξη ανδρών και γυναικών στο ίδιο χαράκωμα έφερνε ένα νέο αέρα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Δυνάμωνε την πειθαρχία και τη μαχητικότητα μέσα από ένα είδος ευγενικής άμυλας που αναπτύσσονταν ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ο αντίλαλος του Τηλεβόα με τη φωνή και το τραγούδι των καλήφωνων ανταρτησών που καλούσαν τους φαντάρους του αστικού στρατού σε συμφιλίωση και προσχώρηση στο Δουσουέ, μέσα στη βοή των ανέμων και του πολέμου, προκαλούσε δέος στο αντίπαλο στρατόπεδο και αισθήματα ενοχής στους φιλικούς προς το Δουσουέ στρατιώτες. Συναδέλφος, οι αντάρτες φαντάροι, φτάνει ο πόλεμος, το αίμα η σκλαβιά. Χιλιάδες ήταν και οι γυναίκες που στήριζαν τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στα χωριά, στα μετόπισθεν, ως μέλη της πολιτοφυλακής, στη συγκέντρωση πληροφοριών, στην κατασκευή οχυρωματικών. Το 80% του Δημοκρατικού Στρατού είναι νέοι οργανωμένοι στη Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας και την ΕΠΟΝ. Οι περισσότεροι μπήκαν στη φωτιά του πολέμου από μικρή ηλικία, πολεμώντας τους Γερμανούς και είναι σφραγισμένοι με τη σιδερένια θέληση του αντάρτη. Πολεμούν με ενθουσιασμό και με συνεχή εφευρετικότητα και σε αυτούς οφείλεται η θυελώδης ορμή των τμήματων στις επιχειρήσεις. Η άμυλα με ηθικές αμοιβές και μόνο είναι κινητήρια δύναμη στη δράση τους. Με το όπλο στο χέρι κάνουν τη ζωή να ανθίσει. Κάναμε συνέχεια γιορτές και ο κόσμος μας δεχόταν πολύ. Όπου πηγαίναμε με αυτές τις αλλαγές που τρέχαμε από το ένα βουνό και φτάναμε σε ένα χωριό, οργανώναμε μια γιορτή, ένα θέατρο. Ή μπορεί να επαναλαμβάναμε το προηγούμενο ή να προσθέταμε κάτι, αλλά πάντα. Ας πούμε, είμαστε στη Χαλκιδική. Τι έλεγαμε. Μια βραδιά απ' τον Κακάβο με καλό καιρό ξεκίνησαν αντάρτες για την Ερισσό. Για την Ερισσό. Βασισμένο στην πείρα της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Αντίστασης και του ΕΑΜ Ελλάς, το Γενικό Αρχηγείο του Δουσουέ δημιούργησε λαϊκούς θεσμούς στις ελεύθερες περιοχές όπου επικράτησε. Στη Βόρεια Πίνδο, την περιοχή των Πρεσπών, το Βίτσι, τα 50 χωριά του ορεινού όγκου της Μουργκάνας, στην Ήπειρο, τα 253 ορεινά χωριά των ομών της Πελοποννήσου. Στις περιοχές αυτές, όπου βασίλευε η φτώχεια και η εξαθλίωση, ο αγρότης έλειωνε πάνω από τη γη για ένα κομμάτι ψωμί και οι γυναίκες λογίζονταν σαν υποζύγια, άρχισε να χαράζει μια καλύτερη μέρα.
10 Αυγούστου 1947, το Γενικό Αρχηγείο κηρύσσει στις ελεύθερες περιοχές την αβασίλευτη δημοκρατία και παρουσιάζει ένα προσχέδιο συντάγματος σύμφωνα με το οποίο όλες οι εξουσίες περνάνε στα χέρια του λαού. Στις 24 Δεκέμβρη 1947 συγκροτείται η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση. Όργανα της νέας λαϊκής αυτοδιοίκησης είναι τα λαϊκά συμβούλια. Εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, στην οποία ψηφίζουν και οι γυναίκες, καθώς και όσοι είναι 18 ετών, που στην υπόλοιπη Ελλάδα απαγορεύεται. Τα μέλη των λαϊκών συμβουλίων είναι ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Συγκροτείται λαϊκή πολιτοφυλακή και επιμελητεία, το Λαϊκό Δικαστήριο. Τα εκκλησιαστικά και δημοτικά κτήματα περνούν μαζικά στα χέρια ακτιμόνων και αγροτών που έχουν μικρό κλήρο. Αποκαθίστανται σπίτια, δίκτυα ίδρυψης, ανοίγουν δρόμοι, φτιάχνονται γέφυρες και αντιπλημμυρικά έργα. Αντιμετωπίζονται επιδημίες όπως ο τύφος και η ελονοσία, με όσο γίνεται περισσότερους μαζικούς εμβολιασμούς. Εκδίδεται διάταγμα για την οργάνωση της λαϊκής εκπαίδευσης, που θα είναι εξατάξια υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Μέχρι το Φλεβάρι του 1948, στο νομό Φλόρινας ανοίγουν και λειτουργούν 23 σχολεία και ένα φροντιστήριο για δασκάλους. Στα ελεύθερα χωριά της Καστοριάς ανοίγουν 45 σχολεία με 2.300 μαθητές και 88 δασκάλους. Στην Πελοπόννησο, στο χωριό Τρόπεα της Αρκαδίας, ξεκινάει να λειτουργεί λαϊκό διδασκαλείο, από το οποίο αποφύτησαν πάνω από 70 δάσκαλοι. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν στις τρομερές επιχειρήσεις του 1949 ή δολοφονήθηκαν από τα όργανα του αστικού κράτους. Ο Πάνος ο Γεωργόπλος ήταν ο στυλοβάτης που όλου του δασκαλείου και ήταν ο εμψυχωτής, αλλά είχε και μια στεντόρια φωνή και το τραγούδι του, το δημοτικό ας πούμε, που συγκινούσε και σε σκλάβωνε ας πούμε, η συμπεριφορά του και η καλή του καρδιά. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. The Greek government is unable to cope with the situation. The Greek army is small and poorly equipped. It needs supplies and equipment if it is to restore authority to the government throughout Greek territory. Στις 12 Μάρτη 1947 εξαγγέλλεται το δόγμα Τρούμαν. Στον Πειραιά έλαβε χώρα ελληνοαμερικανική στρατιωτική τελετή επί τη αφίξη φορτίου πολεμικού υλικού εξ Αμερικής. Εγκρίνεται από το Αμερικανικό Κογκρέσο η αποστολή εκατομμυρίων δολαρίων και αμερικανικού πολιτικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ελλάδα και την Τουρκία. Εκπονήθηκε το Αμερικανικό Οικονομικό Πρόγραμμα που ονομάστηκε Σχέδιο Μάρσαλ, με σκοπό να ανασυγκροτηθεί το ευρωπαϊκό καπιταλιστικό σύστημα και να εξαγοραστούν οι νέες λαϊκές δημοκρατίες, ώστε να βάλουν τις οικονομίες τους κάτω από τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην υπηρεσία της ελληνικής αστικής τάξης τέθηκαν χιλιάδες στρατιωτικοί σύμβουλοι. Η αμερικανική κυβέρνηση μέχρι το τέλος του πολέμου διέθεσε στις ελληνικές κυβερνήσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, που το μεγαλύτερο μέρος τους διατέθηκε για την εξόντωση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Οι διώξεις και οι εκτελέσεις, η τρομοκρατία σε βάρος του λαού, παίρνουν τρομακτικές διαστάσεις παντού, ιδιαίτερα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τον Οκτώβριο 1947 κλείνουν την εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα» και το «Ριζοσπάστη», που μπαίνει στην παρανομία για τα επόμενα 27 χρόνια. Λίγο αργότερα κλείνει και ο «Ρίζος» της Δευτέρας. Ιδρύονται στρατόπεδα συγκέντρωσης κομμουνιστών, με πρώτο αυτό στη Μακρόνησο. Από το κολαστήριο πέρασαν χιλιάδες έφεδροι αξιωματικοί και στρατιώτες, αλλά και πολίτες. Οι εξορισμοί, οι φυλακίσεις και οι εκτελέσεις χιλιάδων κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών του ΕΑΜ
στερούν από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας πολύτιμες εφεδρίες. Την επίβλεψη του στρατιωτικού συμβούλου της Αμερικανικής πρεσβείας, Ναυάρχου Σνέκεμπεργκ, και με την τοποθέτηση Βρετανών αξιωματικών στις ανώτερες διοικήσεις του αστικού στρατού, εξαπολύεται τον Μάρτιο του 1947 η επιχείρηση Τέρμινους. Η επιχείρηση ξεκινάει από τη Ρούμελη και εκτείνεται μέχρι τον Όλυμπο και το Γράμμο, με στόχο τη συντριβή του Δημοκρατικού στρατού. Το σχέδιο Τέρμινους δεν φέρει τα αναμενόμενα για την αστική τάξη και τους συμμάχους της αποτελέσματα. Ο Δημοκρατικός στρατός ματαιώνει τις κυβερνητικές επιδιώξεις παρά την καταστροφή των αρχηγείων Κόζιακα και Τζουμέρκων και σταθεροποιεί τις θέσεις του. Με ελιγμό αντιπερισπασμού των δυνάμεων Υπήρου που φτάνουν μια ανάσα από τα Ιωάννινα, υποχρεώνει το αστικό επιτελείο να αναστείλει την επιχείρηση στο Γράμμο που βρίσκονται οι βασικές δυνάμεις του. Με τις αιρινές επιχειρήσεις του αστικού στρατού, υλοποιήθηκε το σχέδιο δημιουργίας νεκρών ζωνών, που ξεκίνησε από το 1946. Τα χωριά εκενώθηκαν συστηματικά από τους κατοίκους, για να στερηθεί ο Δημοκρατικός στρατός πηγές ανεφοδιασμού, εφεδριών και πληροφορίες. Άδεια όλα τα χωριά. Πήραν τον κόσμο, το σήκωσαν να μην πάρουν οι αντάρτες ψωμί. Εμείς μπαίναμε στα χωριά, τρώγαμε. Δεν μπαίναμε, αντάρτικο καθαρό. Συνολικά ο αριθμός των ξεριζωμένων την τριετία του πολέμου ήταν περίπου 800.000. Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται και με την παραμικρή υποψία παρουσίας ανταρτών. Η αστική βαρβαρότητα δεν εξαιρεί τα παιδιά, το αντίθετο. Αποβλέπει να υπάρχουν θύματα για να αναπτυχθεί φόβος και εχθρότητα προς τους αντάρτες. Καθημερινά καταφτάνουν τώρα γράμματα στην προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση από λαϊκές οργανώσεις και γονιούς, ζητώντας να εγκριθεί η αποστολή αυτή των παιδιών στις λαϊκές δημοκρατίες. Να τι γράφει ένας παπάς. Δημοκρατική μας κυβέρνηση. Είμαι ιερεύς και σας παρακαλώ θερμότατα από μέρους των ενωρητών μου 6 χωριών να εγκρίνετε την αποστολή των μικρών παιδιών μακριά από το θάνατο.
Η πείνα που με τους αποκλεισμούς και τις καταστροφές των μοναρχικών έπεσε στον τόπο μας επιβάλλει να αποδεχτείτε τις παρακλήσεις των γονέων. Καθημερινά κρέμεται πάνω από τις αθώες αυτές υπάρξεις ο θάνατος από τους δειλούς και άναντρους αεροπόρους που εξαποστέλουν οι εγκληματίες των Αθηνών στα ειρηνικά χωριά μας. Πού είναι οι παγκόσμιοι οργανισμοί προστασίας του παιδιού για να δουν το έσχος των κακούργων μοναρχοφασιστών? Η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση ιεράρχησε ως πρώτη στο καθήκον την προστασία των παιδιών των ελεύθερων περιοχών. Αποφάσισε, έχοντας τη συγκατάθεση των γονιών τους, να σταλούν στις λαϊκές δημοκρατίες περίπου 25.000 παιδιά, μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν την επιστροφή τους. Η μεταφορά των παιδιών ήταν ζωτική σημασίας, για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς, την πείνα, τις αρρώστιες και από τα γκέτο της Φρυδερίκης. Αυτό το έργο οργανώθηκε και έγινε πράξη από σπουδαίους ανθρώπους, όπως ο χειρουργός Πέτρος Κόκαλης. Για την υλοποίησή του, η προσωρινή κυβέρνηση σύστησε το Μάη του 1948 την Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί, στην οποία, πέρα από τον Πέτρο Κόκαλη, βασικό ρόλο έπαιξαν η Έλλη Αλεξίου, ο Γιώργης Αθανασιάδης και άλλοι. Όλα τα παιδιά που πήγαν στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης γλίτωσαν από βέβαιο θάνατο. Χιλιάδες μορφώθηκαν και έζησαν μια ζωή που αρμόζει σε παιδιά. Χιλιάδες άλλα συνομήλικά τους από τις νεκρές ζώνες πετάχτηκαν από την αστική τάξη στις πόλεις. Κατά χιλιάδες μεταφέρονταν στις παιδουπόλεις της Φρυδερίκης Γλίξμπουργκ, ακόμη και με τη βία, ενώ πολλά πουλήθηκαν σε άτεκνες οικογένειες εύπορων Αμερικάνων. Πρώτες ένοπλες ομάδες μελών και στελεχών του ΚΚΕ στο Μοριά εμφανίστηκαν το 1946. Οι αντάρτες διοικούνται από δοκιμασμένα στελέχη του ΚΚΕ, τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Βαγγέλη Ρογκάκο και Κώστα Μπασακίδη και στη συνέχεια από τους Στέφανο Γκιουζέλη, διοικητή της Τρίτης Μεραρχίας και Κώστα Κανελόπουλο. Ξεκίνησε με, όπως είπα, με συγκροτήματα Πάρνωνα, τα ηγέτου και έπειτα Αρκαδίας και τα λοιπά. Τη νύχτα της 12ης προς 13η Φλεβάρη 1947, τμήμα 150 ανταρτών χτυπούν ευνηδιαστικά τις φυλακές Σπάρτης. Οι 240 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν και 170 μπήκαν στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις του. Η απάντηση των παρακρατικών είναι αιματηρή και θρασίδηλη. Το Μάρτιο του 1947 εξορμούν από τις κροκαιές Λακωνίας που ήταν το άντρο τους και κάνουν επιδρομή στις φυλακές Γηθίου. Παίρνουν τα κλειδιά από το φύλακα και δολοφονούν στην πλατεία της πόλης 28 αιαμίτες κρατούμενους. Φτάσανε εδώ πέρα δύο καμιόνια, δύο αυτοκίνητα. Τώρα ήταν οι χείτες οι οποίοι ακριβολιστήκανε εδώ γύρω από τις φυλακές. Τώρα έχουν γίνει ερήφοι φυλακές, τότε δεν ήταν. Ναι. Και οι άλλοι μπήκανε μέσα στη φυλακή, πέραν τους κρατούμενους, έναν και τους ανεβάζουν σε αυτοκίνητο. Τους σκοτώνανε. Όλο το 1947, ο Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου διεξάγει νικηφόρες επιχειρήσεις, απασχολώντας σημαντικές δυνάμεις του αντιπάλου.
Οι σπουδαιότερες μάχες τώρα που αναπτύχθηκαν σε όλο το 47 μέχρι το αυτό είναι φυσικά η μάχη της Σπάρτης στις 12 του Φλεβάρι του 47. Στους Αγριάνους στις 21 Τετάρτου του 47 στον Τέγετο, στον Μπάρονα. Στο εξωχώρι του Ταγέτου. Μια περίφημη μάχη από το τάγμα μας, 5/6/47. Τον Απρίλιο του 1948, τμήματα των αρχηγείων Μενάλου και Αργολιδοκορινθίας μπαίνουν στα Καλάβρητα μετά από μάχη 2 ημερών με ένα τάγμα εθνοφρουράς. Πιάστηκαν 250 εχμάλωτοι. Πολλοί πέρασαν στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού. Τον Αύγουστο περίπου 1000 αντάρτες από τα αρχηγεία Μενάλου και Αργολιδοκορινθίας επιχειρούν να καταλάβουν τη Δημητσάνα. Η επίθεση αποτυγχάνει με βαριές απώλειες. Στα δοξασμένα βουνά της Ρούμελης και της Θεσσαλίας αντυχεί ξανά το αντάρτικο ντουφέκι. Το Γενάρη του 1947 συγκροτείται ο Δημοκρατικός Στρατός σε Ρούμελη και Θεσσαλία και οι δύο θρηλυκές του μεραρχίες. Η πρώτη μεραρχία με διοικητή το Χαρίλαο Φλωράκη Γιώτη και η δεύτερη μεραρχία με διοικητή το Γιάννη Αλεξάνδρου Διαμαντή. Στη Θεσσαλία τμήματα της πρώτης μεραρχίας διεξάγουν σκληρές μάχες και χτυπούν πόλεις και κομοπόλεις όπως τη Φαρκαδόνα, τα Τρίκαλα, τον Τύρναβο, την Καλαμπάκα, τη Λάρισα, την Αγιά. Σκληρές μάχες διεξάγουν τα τμήματα της δεύτερης μεραρχίας στη Ρούμελη. Ο αστικός στρατός αντιδρά με την επιχείρηση Χαραυγή που εξαπολύει στη Ρούμελη την άνοιξη του 1947. Η Χαραυγή απέτυχε πριν ξεκινήσει, αφού η κύρια δύναμη του αρχηγείου Ρούμελης με το Διαμαντή πέρασε στα άγραφα. Πριν την έναρξή της εξαπολύθηκε μεγάλη εκστρατεία τρομοκρατίας του λαού, κατά την οποία συνελήφθησαν περίπου 4.500. Τον Απρίλιο μια διλοχή από το αρχηγείο Ρούμελης περνάει από το όρο Σκαλίδρομο και την Κοπαΐδα και διεισδύει στην Πάρνηθα, φτάνοντας μια ανάσα από την Αθήνα. Η ηρωική διλοχεία της Πάρνηθας βρέθηκε καταδιωκόμενη από χιλιάδες στρατιώτες, παρακρατικούς και κυνηγούς κεφαλών, όταν εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά της. Χωρίς σφαίρες, πεινασμένοι και διψασμένοι, είτε σκοτώθηκαν, είτε συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν. Η δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Ρούμελη σηματοδότησε η πορεία των 1000 όπλων από τα έμπεδα της Ευρυτανίας προς το Γράμμο για να εξοπλιστούν. Η πορεία διήρκησε 42 μέρες. Πραγματοποιήθηκε εν μέσω συνεχών μαχών από τα τμήματα που τους συνόδευαν. Τα όπλα του Δημοκρατικού Στρατού αντιχούν στην Κεφαλονιά, στη Σάμο, στην Ικαρία, στη Λέσβο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στη Λευκάδα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ένα ολόκληρο σώμα του αστικού στρατού δεν μπορεί να υλοποιήσει την επιδιωκόμενη συντριβή των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που δεν ξεπερνούν τους 3.500 αντάρτες και ζητάει ενισχύσεις. Στις 16 Γενάρη 1948, το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να απειλήσουν από κοινού τη Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία ότι θα παίξουν με τη φωτιά αν αναγνωρίσουν την προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν ναυτική μοίρα με 18 πολεμικά σκάφη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση οργανώνει προκλήσεις στα σύνορα με την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, από τις αρχές του 1948, γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος που είχε θέσει από τον Σεπτέμβρη του 1947 η Τρίτη Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
να φτάσει ο Δημοκρατικός Στρατός ως την άνοιξη τους 55 με 60 χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες, ώστε να εξασφαλίσει την κυριαρχία στη Βόρεια Ελλάδα με κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, το Φλεβάρι, τμήματα από το Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από την νοτιοδυτική Θεσσαλονίκη και ρίχνουν στην πόλη δεκάδες βλήματα με ένα πυροβόλο σκόντα. Οι εκρήξεις προκαλούν πανικό στις αρχές της πόλης, φέρνοντας αποτέλεσμα δυσανάλογα μεγάλο σε σύγκριση με το μέγεθος της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, ένα τμήμα των ανταρτών κάνει παραπλανητική κρούση, ανατινάζοντας μία γέφυρα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Πήγαμε μέχρι το Χορτιάτι και ρίξανε στη Θεσσαλονίκη το πυροβολικό, αλλά μας λένε γρήγορα και να πέφτει ένα χιόνι τέτοια φωτά. Μας λένε γρήγορα, γιατί το 47 έπαθαν μεγάλη ζημιά που πήγανε οι αντάρτες. Ο στρατός κινητοποιεί μεγάλες δυνάμεις για να εξοντώσει τους αντάρτες που αναδιπλώνονται για να φύγουν. Στη διάρκεια της αναδίπλωσης, σε συμπλοκή με το στρατό, έπεσε ο Νίκος Τριανταφύλου, διοικητής του Αρχηγείου Κεντρικής Μακεδονίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Βόρεια Πίνδο δεσπόζουν ο Γράμμος με υψόμετρο 2.520 μέτρα και ο Σμόλικας με υψόμετρο 2.637 μέτρα. Γύρω τους δεκάδες βουνοκορφές, μια θάλασσα με υψόμετρα που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα. Η Κιάφα, η Σκίρτσι, το Κάμενικ, τον Κόλιο, το Σακούλι, η Μαύρη Πέτρα. Όλες κορφές που φράζουν τα σύνορα με την Αλβανία. Κορφές του Γράμμου και του Βίτσι δεσπόζουν μέχρι σήμερα τα οχυρά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τις σφραγίζουν ανεξίτηλα. Τα οχυρωματικά έργα στο Γράμμο και το Βίτσι είναι αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου άμυνας του Δημοκρατικού Στρατού. Το έργο απαιτεί ένα δίκτυο πολυβολίων, οριγμάτων και χαρακωμάτων που να επικοινωνούν μεταξύ τους. Συγκεντρώνονται εργαλεία και δημιουργούνται σιδεράδικα. Η δημιουργία των οχυρωματικών έργων σφραγίζεται από το μόχθο των κατοίκων που κόπιασαν στο πλευρό των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού. Δίχως μπετόν και οπλισμένο σκυρόδεμα, μόνο με κασμά, πέτρες και κορμούς δέντρων φτιάχτηκαν οχυρά άπαρτα που έφραξαν το δρόμο στον πολυάριθμο αντίπαλο και αντιστάθηκαν στις ναπάλ και στις βόμβες των 500 λιβρών. Στο Γράμμο το 1948 φτιάχτηκαν 7.400 πυροβολία, 500 ολμοβολία και σκάφτηκαν με κασμά 149.500 μέτρα χαρακώματα. Εκεί είναι οχυρωμένες 6 ταξιαρχίες και η Ταξιαρχία Δημοκρατικής Νεολαίας. Σύνολο δύναμης περίπου 10.000 μαχητές και μαχήτριες όλων των υπηρεσιών. Στη διάθεσή τους έχουν μόνο 16 πυροβόλα και μεγάλους όλμους με περίπου 8.000 βλήματα. Τον Ιούνιο του 1948, ο αστικός στρατός συγκεντρώνει 6 μεραρχίες με περίπου 100.000 στρατιώτες και τεράστιες εφεδρίες που υποστηρίζονται από πλήθος πυροβόλων, τεθωρακισμένων και αεροπλάνων. Επί
δίωξη της επιχείρησης Κορονής, όπως αποκαλείται, είναι να σφραγιστούν τα σύνορα και να περικυκλωθεί μέσα στο γράμμο ο Δημοκρατικός Στρατός για να συντριβεί. Ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι 1:10 σε έμψυχο δυναμικό και 1:50 σε πολεμικό υλικό υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων. Η ηγεσία του στρατού διαβεβαιώνει ότι η νίκη είναι ζήτημα το πολύ 4 εβδομάδων, όμως οι μάχες κράτησαν 70 μέρες και για κάθε μέρα ο Δημοκρατικός Στρατός έγραψε λαμπρές σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Η επιχείρηση ξεκινάει στις 14 Ιούνιου με τρομερό βομβαρδισμό των θέσεων του Δημοκρατικού Στρατού. Το αστικό επιτελείο πιστεύει ότι θα διαλύσει την αμυντική διάταξη. Ο γράμμος φλέγεται και αντυχεί από τον πάσο των εκρήξεων. Στον ανατολικό γράμμο η 15η μεραρχία καθυλώνεται μπροστά στην Αλεβίτσα και δεν καταφέρνει να ανοίξει το δρόμο στην πρώτη μεραρχία για να κινηθεί πάνω στα σύνορα. Στην Αλεβίτσα ο Δημοκρατικός Στρατός κράτησε επί 59 μέρες και μίλησε σκληρά στον αντίπαλο. Οι πολυβολητές μας, ταμπουρωμένοι στα φρούρια πολυβολία τους, ελέγχουν όλο το τομέα. Καμιά χαράδα, καμιά χαραδρίτσα δεν υπάρχει που να μην ελέγχεται από τα ημιαυτόματα των παλικαριών μας. Καμιά απότομη σχηματιά που να μην είναι επισημασμένη από τα πριν, με όλμους, ολμίσκους, χειροβοβίδες και νάρκες. Στο σκοπό της αποτυγχάνει και η 9η μεραρχία του αστικού στρατού στο νότιο γράμμο, ενώ η 10η χρειάστηκε 10 μέρες για να φτάσει στη μάχη και επιπλέον απέτυχε να εκαθαρίσει την περιοχή στα Ζαγόρια. Η επιχείρηση Κορονής τεινάζεται στον αέρα. Η 15η μεραρχία αποσύρεται από το μέτωπο για επανεκπαίδευση. Είχαμε πλέον στρατηγικά ευνηδιαστεί και συνεπώς αποτύχει. Το Γενικό Επιτελείο αναπροσαρμόζει τα σχέδιά του και προσανατολίζει τις δυνάμεις του στην κατάληψη της κοιλάδας του Σαραντάπορου. Εκεί όμως ορθώνεται με τα 1847 του μέτρα ο κλέφτης και η 105η ταξιαρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δύο μεραρχίες του αστικού στρατού ρίχνονται πάνω στο ύψωμα με 12 αεροπλάνα και 25 πυροβόλα να καίνε τον τόπο. Η μάχη γίνεται σώμα με σώμα. Ο κλέφτης υψώνεται, βάτος φλεγόμενη και μη καιόμενη. Πάρτε τις ώρες. Αθροίστε τα λεπτά. Και βάλτε μέσα σε κάθε λεπτό μια έκρηξη. Σε κάθε τέταρτο και μια επιδρομή αεροπλάνων. Σε κάθε δευτερόλεπτο και ένα σφύριγμα σφαίρας. Πάνω σε τούτα τα λίγα τετραγωνικά της αντάρτικης δόξας δεν έχει μείνει βράχος, πέτρα, θάμνος, κομμάτι γης που να μην έχει δεχτεί απάνω του τόνους από σίδερο και φωτιά. Θεωρητικά και πάνω στους μακρινούς χάρτες των επιτελείων τους, τα υψώματα του κλέφτη έπρεπε να μην υπάρχουν πια. Ξέχασαν όμως κάτι. Εντελώς δικαιολογημένα, γιατί το στρατόπεδό τους δεν το διαθέτει. Ξέχασαν τον παράγοντα άνθρωπος. Όταν φλογίζεται η ψυχή του από ένα μεγάλο και δίκαιο ιδανικό και ξέρει γιατί κρατά το όπλο και τι υπερασπίζεται με αυτό. Ο στρατός πάτησε στον κλέφτη μετά από 42 μέρες και μόνο όταν η 105η ταξιαρχία εγκατέλειψε την κορυφή οργανωμένα μετά από διαταγή του Γενικού Αρχηγείου. Πίσω της δεν άφησε τραυματίες ή όπλα. Στο μεταξύ το αστικό επιτελείο ψάχνει να βρει αδύνατο σημείο στη διάταξη του Δημοκρατικού Στρατού. Στις 5 Ιούλη, στον αφιένα λικοπέρασμα στον Τάλιαρο, παρά την πεισματική αντίσταση της ταξιαρχίας Δημοκρατικής Νεολαίας,
ο υπεράριθμος αντίπαλος καταφέρνει να δημιουργήσει ρήγμα από όπου περνούν στο εσωτερικό της αμυντικής διάταξης του Δημοκρατικού Στρατού δύο μεραρχίες. Στις 14 Αυγούστου η 102η Ταξιαρχία ευνηδιάζεται και διαλύεται στην Πάτρα, ενώ έχει ήδη καταληφθεί και η κορυφή Κάμενικ και αρχίζει η προέλαση του στρατού κατά μήκος των συνόρων. Το Γενικό Αρχηγείο δεν υποτάσσεται στον αρνητικό συσχετισμό που δημιουργήθηκε και στις 18 Αυγούστου αποφασίζει τη διενέργεια επιθετικού ελιγμού προς το Βίτσι. Με ταχύτητα, τα τμήματα φεύγουν από τις γραμμές άμυνας και μένει μια ταξιαρχία γύρω από τα γκουρούσια για να κρατήσει την εικόνα της μάχης, ώστε να μην γίνει αντιληπτή από τον αντίπαλο η επιχείρηση. Τα τμήματα συμπτύσσονται στο μονόπυλο. Μια διλοχεία καλύπτει τον ελιγμό με αντιπερισπασμό που τραβάει πάνω της τα πυρά του αντιπάλου. Στις 19 το βράδυ πήρα εντολή από τη διοίκηση της ταξιαρχίας. Μας ανακοινώσαν ότι θα κάνουμε το πέρασμα μεταξύ Γκίνοβα και Αλιβίτσα να περάσουμε στο Βίτσι. Δικιά σου αποστολή είναι με το λόγο σου να αποσπάσεις την προσοχή του εχθρού από την Αλιβίτσα, να τραβήξεις τα περά των τμήματων της Αλιβίτσας σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να είναι ελεύθερος ο δρόμος του ρήγματος. Μια άλλη διλοχία με ξαφνική επίθεση ευνηδιάζει τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κίνοβα και ανοίγει το δρόμο για τον ελιγμό. Η Κίνοβα βρήκε αντίσταση μεγάλη και κρατούσε ώσπου να περάσουν τα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού που ήταν συγκεντρωμένα στα Ψωριάρικα. Προωθημένα φυλάκια που είχε ο εχθρός στα αντιρρίσματα κατεβαίνοντας από την Αλιβίτσα προς νότιο-ανατολικά, τα φυλάκια αυτά τα οθήσαμε προς τα πίσω και ανεβήκαν, ήταν μικρή δύναμη το καθένα. Με τα περά που ανοίξαμε και ήμασταν καλά εξοπλισμένοι, τους υποχρεώσαμε να υποχωρήσουν. Η σκόνη που σηκώνεται μαζί με τους καπνούς μας πνίγει. Πηδάμε από 3 μέτρα ψηλά στις χαράδρες και τροχάδινο ο ένας πίσω από τον άλλο. Σφαίρες και βλήματα πέφτουν γύρω μας. Μα εμείς δεν σταματούμε πουθενά. Πουθενά δεν κόβουμε τη φάλαγγα. Ανεβοκατεβαίνουμε χαράδρες, βγαίνουμε στο ίσιωμα και πάλι χαράδρες. Μαζί μας και τα μεταγωγικά φορτωμένα τρέχουν κι αυτά, σαν να αισθάνονται τη σημασία που έχει απόψε η διάσπαση των εχθρικών γραμμών και το πέρασμά μας. Και τελευταίοι, αφού περάσαν και οι δυνάμεις της Γκίνοβας από το ρήγμα, ξεκίνησα κι εγώ, τελευταίος πέρασα το αντέρεσμα. Η κυβέρνηση και το Γενικό Επιτελείο ευνηδιάζονται. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού, μετά από 70 μέρες σκληρών μαχών, παρά την κούραση και τις απώλειες, μπόρεσαν μέσα σε λίγες ώρες να διασπάσουν τον κλειό και να βγουν από αυτόν. Τώρα το αστικό επιτελείο συγκεντρώνει δυνάμεις και επιτίθεται στο Βίτσι. Ο Δημοκρατικός Στρατός προβάλλει στεναρή αντίσταση και τα ξημερώματα της 10ης Σεπτέμβρη εξαπολύει ξαφνική αντεπίθεση από το Μάλι Μάδι. Μια κυβερνητική ταξιαρχία διαλύεται και τρέπεται σε άτακτη φυγή. Η διαρροή ή το άνευ προηγουμένου και η κατάρρευση εξελίχθην δίκην πυροτεχνήματος εις ελάχιστον χρονικό διάστημα.
Ολόκληρος η ιεραρχία της διοικήσεως της 22ης Ταξιαρχίας έγινε το υπέτειος της διαλύσεως των τμήματων. Οι στρατιώτες καταδιωκόμενοι μπαίνουν τρομαγμένοι στην Καστοριά, μεταδίδοντας πανικό και τρόμο στις στρατιωτικές μονάδες. Έπρεπε να εξέλθουν συνεργεία εκ των μετόπιστεν της Καστοριάς, να περισυλλέξουν ράκι από απόψεως ηθικού και να λειτουργήσουν στρατοδικεία μόνο κατά των οπλιτών, δι' επιβολής κυρώσεων προς παραδειγματισμών. Δεκάδες στρατιώτες καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Στην Καστοριά πήγε ο Πρωθυπουργός Σοφούλης με αεροπλάνο, παρά τα 83 του χρόνια, για να εξυψώσει το ηθικό των φαντάρων, και ο Αμερικανός στρατηγός James Van Fleet, ο οποίος ηγείται των επιχειρήσεων του στρατού. Στο μεταξύ όμως είχε αναδειχτεί για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας το πρόβλημα της έλλειψης εφεδριών, επηρεάζοντας καθοριστικά την τελική έκβαση των επιχειρήσεων. Στις μεγάλες μάχες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διακρίθηκαν για τον ηρωισμό τους οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι τραυματιοφορείς του Δημοκρατικού Στρατού. Το υγειονομικό ξεκίνησε από το μηδέν και δημιουργήθηκε με απίστευτους κόπους, θυσίες και αυταπάρνηση. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο είναι στην άσπρη πέτρα του Γράμμου και μπορεί να αναπτύξει 1500 κρεβάτια. Και οργάνωσαν και έφτιασαν νοσοκομείο στο δάσος του Γράμμου, στο πιο πυκνό δάσος, στα πέφκα και στα έλατα μέσα, που ήταν θάλαμοι. Κανονικούς θαλάμους είχαν κτίσει από κορμούς πεύκων. Μέσα είχαν βάλει κρεβάτια ξύλινα και στρώματα είχαν, στρώματα από φύλλα και κλαδιά μικρά από έλατα. Λοιπόν, εκεί είχαμε ο κάθε θάλαμος είχε και ένα αμπρί καταφύγιο. Γιατί μπορούσαν να μας ανακαλύψουν εκεί και να μας κάνουν ζημιά. Εκεί βρήκαμε τους θαλάμους, είπαμε, είχαν χειρουργείο, κανονικό χειρουργείο, με 5 χειρουργικά κρεβάτια. Είχαμε φαρμακείο κανονικό, είχαμε τον Μπαρμπαϊλιά, τον λέγαμε, κανονικό φαρμακείο που μας εφοδίαζε με φάρμακα και με άλλα γάζες, επίδεσμους. Δημιουργούνται εργαστήρια για την παραγωγή υλικών επίδεσης τραυμάτων, φυσιολογικών ορών και κλίβανος για την αποστήρωση. Στο νοσοκομείο του Γράμμου δεν υπήρξε εγχείρηση που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Από τις περιπτώσεις που χειρουργήθηκαν στο Γράμμο, βγήκε το στατιστικό στοιχείο πως η θνησιμότητα έφτασε μόλις το 10%, ενώ στον πόλεμο 1914-1918 η θνησιμότητα έφτανε το 80% και στον πόλεμο του 1939-1945 έφτανε το 25-45%. Αυτό από τους χειρουργούς του Δημοκρατικού Στρατού χαρακτηρίστηκε το θαύμα και το παράδοξο του Γράμμου. Στα τέλη του 1947 ιδρύεται νοσοκομείο στο χωριό Ψαράδες στο Βίτσι, όπως επίσης και στο Βροντερό. Νοσοκομεία γίνονται στον Ταΐγετο, στη Μελοπόννησο, στα Ψιανά Ευρυτανίας, στο Ζαγόρι, στη Σπινάσα Αγράφων και σε πολλές ακόμα περιοχές. Οι πιο σοβαρά στέλνονται σε νοσοκομεία της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. Ο Δημοκρατικός Στρατός έχει ματώσει, μα δεν σταματάει τον αγώνα ούτε στιγμή. Τη νύχτα της 11ης προς 12η Δεκέμβρη του 1948, με επικεφαλής τον Κώστα Καραγιώργη, διοικητή του κλιμάκιου του Γενικού Αρχηγείου στη Νότια Ελλάδα, η πρώτη και η δεύτερη μεραρχίες με τους Γιώτη και Διαμαντή μπαίνουν στην Καρδίτσα. Αποσύρονται στις 13 Δεκέμβρη, παίρνοντας πολλά εφόδια και έχοντας κάνει αρκετές στρατολογίες. Το Γενάρη του 1949, δυνάμεις της 10ης μεραρχίας μπαίνουν στην Άουσα και μένουν 3 μέρες. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Στις 19 Γενάρη του 1949, μετά από σκληρή μάχη,
Η πρώτη και η δεύτερη μεραρχία με επικεφαλής το Γιώτη και το Διαμαντή καταλαμβάνουν το Καρπενήσι που μένει στα χέρια του Δημοκρατικού Στρατού για 19 μέρες. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Το Φλεβάρι, μονάδες της 10ης και της 11ης μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας εξαπολύουν επίθεση στη Φλόρινα, που είναι κοντά στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι και αποτελεί μέρος της πρώτης γραμμής στη διάταξη των κυβερνητικών δυνάμεων. Χιόνια, κρύο, μέχρι εδώ να βουλιάζεις μες στο χιόνι, να μην μπορείς να βγεις. Παρά τον ηρωισμό που επέδειξαν οι μαχητές και οι μαχήτριες, αποτυγχάνουν να καταλάβουν την πόλη και εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης με ελιγμό προς το Βίτσι, με μεγάλες απώλειες. Η στρατιωτική διοίκηση του αστικού στρατού αποφασίζει να ολοκληρώσει την νίκη της με βαρβαρότητα. Οι δεκάδες νεκροί και οι τραυματίες μαχητές και μαχήτριες που ζουν θάβονται αδιάκριτα σε ομαδικό τάφο που βρίσκεται νότια της πόλης. Στο χώρο που βρίσκονται θαμμένοι οι αγωνιστές, το ΚΚΕ τοποθέτει σε μνημείο τιμής και άσβεστης μνήμης για τη θυσία τους. Της 31ης Μάρτη 1949, μέσα σε μια τρομερή χιονοθύελλα, ανακαταλαμβάνεται ο Γράμμος. Η 108η Ταξιαρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με ξαφνική επίθεση στη γραμμή άμυνας του αντιπάλου, στο ύψωμα Αλεβίτσα, δημιουργεί ρήγμα και περνάει στο Γράμμο, για να διευκολυνθεί η επιχείρηση δυνάμεις της 1ης και 2ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χτυπάνε την Άρτα. Από άλλο σημείο περνάει η 16η Ταξιαρχία της Σχολής Αξιωματικών, μεταφέροντας ακόμα και με τους ώμους τα βαριά όπλα και διασχίζει το δυτικό Γράμμο φτάνοντας νότια, στο Σμόλικα, όπου καταλαμβάνει στρατηγικά υψώματα. Τα τμήματα έφτασαν στην περιοχή με πορεία μέσα σε χιονοθύελλα από το Βίτσι. Εχθρός ανεβρίσκει διάκαινα γραμμικής διατάξεως. Πληροφορείται άκαμπτον στάθμευσιν εφεδριών και έλλειψιν νυχτερινής επαγρυπνήσεως και διεισδύει ασφαλώς. Ξεπερνώντας την ανθρώπινη αντοχή και δίνοντας σκληρές μάχες, βάζουν κάτω από τον έλεγχό τους την κορυφογραμμή Ψωριάρικα, Τσάρνο, Τσαγκός, Καραούλη και Ανθρωπάκος, τον πύργο Στράτσιανης και το Κάμενικ. Η επιχείρηση ολοκληρώνεται το Μάη με την κατάληψη του υψώματος Πατώματα, όπου έκλεισε την πόρτα του Νότιου Γράμμου. Το πυροβολικό, η όλμη, τα πολυβόλα, τα αντιαρματικά και τα πυροβόλα αρχίζουν ένα 30-λεπτο συναγερμό. Ποιο θα ρίξει τα πιο πολλά και πιο πετυχημένα. Και κάνουν τον κόκκινο χωματένιο όγκο που προβάλλει μέσα από τα πεύκα να καίγεται. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού ενέπνευσε ποιητές παγκόσμιας εμβέλειας, όπως τον Αζίμ Χικμέτ, τον Πάμπλο Νερούντα, τον Πολ Ελιάρ και άλλους. Τον Ιούνιο του 1949 επισκέπτεται την ελεύθερη Ελλάδα αντιπροσωπεία από τη Γαλλία, στην οποία συμμετέχει ο Γάλλος κομμουνιστής ποιητής Πολ Ελιάρ. Η αντιπροσωπεία έγινε δεχτή στην έδρα του Γενικού Αρχηγείου. Στο συγκινημένο Ελιάρ απονέμεται παράσημο που θεσπίστηκε για τους 33 που χτύπησαν το Λιτόχωρο το Μάρτιο του 1946. Και συγκινημένος μας απήγγειλε: «Αδελφές μου, της ελπίδας, ό γυναίκες γενναίες, έχετε κλείσει συμφωνία ενάντια στο θάνατο. Ω αθάνατες αγαπημένες μου,
παίζετε τη ζωή σας για να θριαμβεύσει η ζωή. Στη συνέχεια παρασημοφορούνται μαχητές και μαχήτριες που επέδειξαν ηρωισμό στα πεδία της μάχης. Η αντιπροσωπεία πηγαίνει στη διάταξη της πρώτης γραμμής και ο Ελιάρ μιλά με τη Λεβόα στους στρατιώτες του αντιπάλου. Je vous supplie, agriculteur, ouvrière, intellectuel, vous qui appartenez à une armée d'un gouvernement qui ne vous représente pas, vous qui êtes des côtés des bourreaux, de penser à tous ces innocents qui paient tous les jours avec leur sang votre avenir. Το μήνυμα μεταδίδεται ταυτόχρονα με 200 τηλεβόες σε όλο το μήκος του μετόπου, στα ελληνικά, ταράζοντας τις γραμμές του αντιπάλου. Στις 20 Δεκέμβρη 1948, η ένατη μεραρχία του αστικού στρατού εισβάλλει στην Πελοπόννησο. Η θεσδιεξεγωμένας εις Πελοπόννησον επιχειρήσει εναντίον των αναρχικών μετέχει και των βασιλικών ναυτικών. Μοίρα του στόλου με αρματαγωγά υπό τον αρχηγόν αυτού πλοίαρχον κύριον Κόνσταν αποπλέει από την Κόρινθον. Οι περίπου 3.000 μαχητές και μαχήτριες της τρίτης μεραρχίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύναμη περίπου 40.000 στρατιωτών, χωροφυλακής και παρακρατικών που υποστηρίζονται από μεγάλες μονάδες πυροβολικού, τεθωρακισμένων και αεροπορίας. Σε συνδυασμό με το πολεμικό ναυτικό κλείνουν ερμητικά το Μοριά. Οι μαχητές και οι μαχήτριες της τρίτης μεραρχίας χάθηκαν περικυκλωμένοι και χωρίς μέσα να πολεμήσουν. Οι προσπάθειες ανεφοδιασμού τους είχαν αποτύχει. Μένουν αποκομμένοι και χωρίς σφαίρες και ο αντίπαλος αρχίζει να σπέρνει στο Μοριά κομμένα κεφάλια αγωνιστών. Εάν είχαν πολεμοφόδια, θα αντιδρούσαν, μα δεν είχαν, μετράγανε τις σφαίρες. Κάθε στέλεχος κρατούσε μία σφαίρα για τον εαυτόν του. Στον άνισο αγώνα πέφτουν μαχόμενοι ηρωικά ο Στέφανος Γιουζέλης, ο Βαγγέλης Ρογκάκος, ο Κώστας Μπασακίδης, ο Κώστας Κανελόπουλος, ο Θόδωρος Πρεκεζές, ο Δημήτρης Γιανακούρας Πέρδικας, ο Μανώλης Σταθάκης και άλλοι τιμημένοι νεκροί της τρίτης μεραρχίας. Το Γενάρη του 1949 αναλαμβάνει καθήκοντα αρχιστράτηγου ο Αλέξανδρος Παπάγος με δικτατορικές εξουσίες. Ο Παπάγος αλλάζει την ηγεσία του στρατού και αξιώνει τυφλή υπακοή και διαρκή επιθετικότητα. Η τρομοκρατία στις πόλεις και στην Ήπεθρο κορυφώνεται. Οι μαζικές συλλήψεις, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες και οι εκτελέσεις γίνονται καθημερινό φαινόμενο. Στις 20 Φλεβάρι 1949 η ασφάλεια δολοφόνησε το συνδικαλιστή, ηγέτη και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Μίτσο Παπαρίγα. Την άνοιξη του 1949 εξαπολύεται η επιχείρηση Πύραυλος, με τρεις μεραρχίες, πυροβολικό, τεθωρακισμένα και αεροπορία που κατέκλυσαν τη Ρούμελη και τη Θεσσαλία. Τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού, όχι πάνω από 800 άντρες και γυναίκες, ελίσσονται προς το Γράμμο και άλλα μάχονται μέχρι την τελευταία του σφαίρα. Στις 21 Ιούνιου 1949, στο χωριό Μάρμαρα στη Φθιώτιδα, πέφτει ο υποστράτηγος και διοικητής της δεύτερης μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Γιάννης Αλεξάνδρου Διαμαντής. Η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θράκη στρατοκρατούνται, τα νησιά επίσης. Ηγέτες του Δημοκρατικού Στρατού στα νησιά ο Γιάννης Σαλάς, ο Γιάννης Μαλαγάρης, ο Καπετάν Ποδιάς, η Βαγγελιό Κλάδου, ο Αστραπόγιανος, ο Καπετάν Ανάποδος, ο Χαράλαμπος Θεοδοσίου, ο Πάνος Γιαννούλης και πολλοί ακόμα έπεσαν στα πεδία της μάχης. Το καλοκαίρι του 1949 η Ιουγκοσλαβία έχει ήδη κλείσει τα σύνορα και περνούν μόνο ορισμένοι τραυματίες. Η μεγαλύτερη δύναμη του Δημοκρατικού Στρατού, περίπου 13.000 μαχητές και μαχήτριες, έχει συγκεντρωθεί στο Γράμμο και στο Βίτσι. Από αυτούς το 60% περίπου
είναι αποθεραπευμένοι τραυματίες. Την κατάσταση έχει περιγράψει νωρίτερα στις 5 και 6 Μάρτη του 1949 ο Νίκος Ζαχαριάδης, στη δεύτερη στρατιωτικοπολιτική σύσκεψη κομματικών στελεχών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Κάνει κρύο. Δεν είμαστε ντυμένοι καλά. Είμαστε πολλές φορές ξυπόλυτοι. Συχνά λείπει και το ψωμί και οι άντρες πεινάνε. Δεν έχουμε φάρμακα. Πολλές φορές μας λείπουν τα όπλα. Λιγοστεύουν τα πολεμοφόδια είτε δεν έχουμε καθόλου. Τα μουλάρια μας που οι αγρότες μας τα δίνουν με πόνο ψυχής πέφτουν γιατί δεν έχουμε ζώτροφες. Ο εχθρός άδειασε τα χωριά και δυσκολευόμαστε με τη στρατολογία. Σηκωθήκαμε με γυμνά χέρια μόνο με το δίκιο που μας έπνιγε και πρέπει να νικήσουμε έναν πάνωπλο αντίπαλο που τον βοηθάει η παγκόσμια πλουτοκρατία και τα υπεριαλιστικά κοράκια όπου γης. Το αστικό κράτος συγκεντρώνει στο γράμμο νέα πρωτοφανή δύναμη πυρός και δίνει στην επιχείρηση πανηγυρικό χαρακτήρα. Τις μάχες θα παρακολουθήσουν ο βασιλιάς Παύλος Γκλίξμπουργκ και ο Αμερικανός στρατηγός James Van Fleet. Ο αριθμός των στρατιωτών έφτανε τις 180.000, με τις μονάδες που βρίσκονταν κοντά στην πρώτη γραμμή έτοιμες να επέμβουν. Στη διάθεσή τους έχουν 150 πυροβόλα, 200 άρματα μάχης και 115 αεροπλάνα όλων των τύπων. Η επιχείρηση ονομάζεται «Πυρσός» και βάζει νέα φωτιά στο γράμμο και το Βίτσι. Οι γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού στο γράμμο, όπου ο αντίπαλος κάνει παραπλανητική ενέργεια, προσβάλλονται από πυροβολικό και αεροπορία επί 6 μέρες. Η κύρια ενέργεια ξεκινάει στις 10 Αυγούστου στο Βίτσι. Από εδώ κάνα το ρήμα, πέρασαν τη χράδαση του Μιλά και βγήκαν και κατέλαβαν αυτό το ύψωμα του, που λέγεται η Τσούκα, αν το πυροβολικό έβανε σε αυτή τη χράδα εδώ μέσα. Το είχε μεσμένο το μέρος, είχαμε και τις εφηδρίες στη σχολή. Αυτή η μεραχή που έκανε το λόγο την έφοδο, θα ήταν ο τάφος εδώ μέσα στην Ελλάδα. Είναι αληθές ότι ο Θεός της Ελλάδος βοήθησε και προελήφθη δευτέρα καταστροφή μεγάλης μονάδος εντός βαθιάς κοιλάδος. Το Λέσιτς πέφτει στα χέρια του αντιπάλου στις 14 Αυγούστου και από το ρήγμα εξορμούν μεγάλες δυνάμεις στην ενδοχώρα. Τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διαφεύγουν προς το Γράμμο και την Αλβανία. Στο Λεμό, μια στενή λωρίδα γης ανάμεσα στη λίμνη Πρέσπα, ο τόπος είναι ακάλυπτος και εκεί εξαπολύεται βάρβαρη επίθεση με αεροπορία και πυροβολικό στα τμήματα που υποχωρούν μαζί με αμάχους και τραυματίες. Ρίχνονται δεκάδες βλήματα και βραδιφλεγείς βόμβες και χύνεται πολύ αίμα που βάφει το νερό της λίμνης. Το σχέδιο τους απέτυχε. Όπως σας είπα, γιατί σκοπός ήταν να κυκλώσουν το τμήμα όλο του Αντάρτικου που ήταν περίπου 6.500 και να το εγκλωβίσουν για να το διαλύσουν. Δεν το πέτυχαν και έτσι με σοβαρές απώλειες που τους επιφέραμε κάναμε την υποχώρηση και παρέχαμε στο γραμμό. Για την αποτυχία του σχεδίου καταλογίζονται ευθύνες στο διοικητή της 9ης Μεραρχίας και στους διοικητές δύο ταξιαρχιών του αστικού στρατού, οι οποίοι αποπέμφθηκαν. Την ίδια μέρα που η κατάληψη του Λέσιτς άνοιξε την πόρτα του Βίτσι, η πρώτη Μεραρχία με διοικητή τον Χαρίλαο Φλωράκη, επιτελάρχη τον Αλέκο Παπαγεωργίου και πολιτικό επίτροπο τον Νίκο Μπελογιάννη, πραγματοποιεί βαθιά διείσδυση αντιπερισπασμού από το γράμμο προς τα άγραφα. Ο αντιπερισπασμός που έγινε για να τραβηχτούν δυνάμεις του στρατού από το γράμμο και να ελαφρυνθεί η ασφικτική πίεση προκάλεσε σύγχυση στους αντιπάλους και απασχόλησε δυνάμεις που συνέκλυναν στο γράμμο. Ανάλογες διεισδύσεις έκαναν και άλλα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μετά την κατάληψη του Βίτσι ξεκινά η νέα επίθεση στο γράμμο με χιλιάδες τόνους βλημάτων όλων των διαμετρημάτων. Η κορυφή Τσάρνο που γίνεται η κύρια επίθεση υπέστη γεωλογική μεταβολή από τους βομβαρδισμούς. Πάνω στους μαχητές ρίχνονται δεκάδες βόμβες 500 λιβρών και βόμβες ναπάλμ. Ανάλογη μεταβολή στον υψοδείχτη γίνεται και στο Κάμενικ, που δέχεται βιβλικό πυρ συμπεριλαμβανομένων και 144 ναπάλμ.
Μας σύγκλωσαν και ήρθαν και τα αεροπλάνα και μας μυδροβολούσαν. Αφού βλέπαμε τους αεροπόρους, έπεφταν τόσο χαμηλά τα αεροπλάνα που μας μυδροβολούσαν, όχι βόμβες μοναχά. Στη συνέχεια εξορμούν 6 μεραρχίες από όλες τις κατευθύνσεις. Στις 27 Αυγούστου κυβερνητικά στρατεύματα περνούν μέσα από την Αλβανία στους Αφιένες ανατολικά του Γράμμου και ο κίνδυνος να κλείσουν τα σύνορα είναι πλέον άμεσος. Ήμασταν 3 κοπέλες. Ορκιστήκαμε ότι αν πρόκειται μας τρεις μαχητρίες νοσοκόμες, ότι αν μας πιάσουν θα αυτοκτονήσουμε, δεν θα πέσουμε στα χέρια των εχθρών. Τα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας φτάνουν στους Χιονιάδες και ξεκινά το πέρασμά τους στην Αλβανία που γενικεύτηκε το βράδυ. Τα ξημερώματα της 30ης Αυγούστου έπεσαν τα κορυφαία οχυρά στις κορφές Γκόλιο και Κάμενη. Οι υπερασπιστές τους τα εγκατέλειψαν όταν όλα τα τμήματα είχαν περάσει στην Αλβανία, κάτι που έκαναν και αυτοί. Τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε το πέρασμα τμήματων στην Αλβανία, που έρχονταν από άλλες περιοχές, ανάμεσά τους και οι δυνάμεις της πρώτης μεραρχίας, που πραγματοποίησαν τη διείσδυση στα άγραφα. Ο πόλεμος τελείωσε με το αστικό κράτος να σταθεροποιεί την εξουσία της αστικής τάξης, χωρίς όμως να πετυχαίνει και το στόχο του να εξοντώσει το ΚΚΕ. Θυμάμαι όλους εκείνους και εκείνες που πολέμησαν ηρωικά, δίνοντας πάνω από 4.000 μικρές και μεγάλες μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και στη Θράκη, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου, παντού όπου βρόντιξε ο Όλυμπος και πάλι. Η πραγματική και ουσιαστική μεγαλύτερη όμως τιμή στην ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, σε όλη την εκατοντάχρονη πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι να εμπνευστούμε, να διδαχτούμε από αυτή, αλλά και να αντλήσουμε συμπεράσματα χρήσιμα στη σύγχρονη ταξική πάλη, χρήσιμα στη νέα και νικηφόρα αναμέτρηση για το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Το ΚΚΕ, έμπειρο και διδαγμένο, φιλοδοξεί και μπορεί να γίνει ο φάρος της νέας νικηφόρας αναμέτρησης για το σοσιαλισμό, που είναι αναγκαίος, επίκαιρος και ρεαλιστικός. Η εποχή μας, ανεξάρτητα από τη νίκη της αντεπανάστασης του 1989-1991, ήταν και παραμένει εποχή περάσματος από τον ιστορικά παροχημένο καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Τα διδάγματα από τη στρατηγική του κόμματος στη δεκαετία 1940-1949, καθώς και από άλλες περιόδους, έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα του ΚΚΕ. Η νέα γενιά, η δική μας τώρα, να γνωρίζεται με την ιστορία αυτή των αγώνων. Όλη η οικογένεια μου, ο αδερφός μου σκοτώθηκε, η μάνα μου σκοτώθηκε. 5 πρώτα μου ξαδέρφια σκοτώθηκαν στο βουνό, αντάρτες. Ο αδερφός της μάνας μου, 2, του πατέρα μου αδερφός. Όλοι διαλυθήκανε. Τώρα θα πάω εγώ σε άλλο κόμμα. Τα παιδιά του Λόχου ή της Δημηρίας ή και άλλα που κατατασσόταν και ήταν εκεί στο τμήμα μας, τα θεωρούσαμε σαν αδέρφια μας. Αυτά τα αρβιλάκια που μόλις είχα πάρει είχαν γεννήσει αίμα. Έφευγε, πάταγα, πεταζόταν πάνω το αίμα. Αλλά τα πυρομαχικά και το τουφέκι μου δεν τα άφησα. Μέσα εκεί είχαμε ελευθερία ιδεών και είχαμε δικαίωμα την ώρα και ρωτάγαμε ό,τι θέλαμε. Και κάναμε και σύγκριση με αυτό που είχαμε ζήσει. Μα και τώρα αυτό κάνω. Αυτό κάνω. Παλεύω για να ελευθερωθεί η κοινωνία από τους ληστές.
να σταματήσει η εκμετάλλευση του νους από τον άλλον. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τέλειωσε. Όχι όμως και η ταξική πάλι. Αρχίζεται. Με καινούριους μαχητές και μαχήτριες, που πιο όρημοι και δυναμωμένοι από τα συμπεράσματα της ήττας του, θα δικαιώσουν τον καινούριο αιώνα, τα ιδανικά, τους σκοπούς και τη θυσία των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Είναι πάντα μια γέννηση και ο θάνατος μια πρόσθεση, όχι αφαίρεση. Τίποτε δεν χάνεται. Αν οι θύελλες γύρω μας παίρουν, τέκλα τους κόδους εμάς κυνηγούν. Σύστερες μάχες βλεπόμαστε τώρα κι άγνωστες τύχες εμάς καρτερούν. Όμως ψηλά τη σημαία κρατώντας, πάντα περήφανοι, πάντα μπροστά. Πέφτοντας κάπου, μα πάντα νικώντας, σώζουμε έτη και δούλους λαούς. Λιώνουν, πεινούν οι Ελλάδες μπροστά μας, ως ποταδέρφια αυτές οι σκηνές. Ήρωες μένει, οι μίσας τρομάζουν, δίκες κρεμάλες και άλλες ποινές. Όμως ψηλά τη σημαία κρατώντας, πάντα περήφανοι, πάντα μπροστά. Πέφτοντας κάπου, μα πάντα νικώντας, σώζουμε έθνη και δούλους λαούς. Μίσος και δίκηση σε κάθε κλέφτη, σε κάθε τύραννο τι είσαι καρδιάς. Θάνατος όλους τους πλουτοκράτες, ήρθε η ώρα της λευτεριάς. Στη μάχη, στη πάλη, στο δίκαιο αγώνα, κείνοι που πέσαν θα δοξαστούν. Και οι απαγόνες της συγκεντρώσεις τα ονόματα τους θα διαλαλούν. Στη μάχη, στη πάλη, στο δίκαιο αγώνα, κείνοι που πέσαν θα δοξαστούν. Και οι απαγόνες της συγκεντρώσεις τα ονόματα.